οριακά και με τη σωματική ακεραιότητα των γιατρών να είναι καθημερινά σε κίνδυνο. Λειτουργεί εδώ και 9 μήνες η ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Χανίων. Με τόσο λειψό το προσωπικό, τόσο το ιατρικό, που είναι πλέον 2 οι μόνιμοι γιατροί και έρχονται γιατροί απ' έξω με μπλοκάκι, με συμβάσεις, με από τη Σιτία και κάνουν, μας καλύπτουν με κάποιες εφημερίες. Αυτή τη στιγμή έχει μείνει μόνος του ο κύριος Γουλιέλμος, ο άλλος γιατρός, ο κύριος Λουκιαρδόπουλος, είναι σε άδεια ανατροφής τέχνου, να επομίζεται κάθε μέρα την κλινική, να μην μπορεί να φύγει με άδεια. Το πρόσφατο περιστατικό επίθεση σε βάρος του διευθυντή της κλινικής, που είναι και ο μοναδικός ειδικευμένος, έγινε η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τον ασθενή, γιατί ήταν ασθενής αυτός που με επιτέθηκε. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχει απόλυτη ανασφάλεια. Δηλαδή, αν δεν ήταν δίπλα ένας ειδικευόμενος συνάδελφος, ο κ. Κόκκινος, θα είχα εγώ προβλήματα αυτή τη στιγμή με την υγειά μου, ας πούμε. Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, που προχώρησε σήμερα σε στάση εργασίας, κατήγγειλε ότι η υποστελέχωση όλων των ειδικοτήτων στην ψυχιατρική κλινική καθιστά επισφαλή τη λειτουργία της, τόσο για τη ζωή των ασθενών όσο και των εργαζομένων. Παρενέργειες υπάρχουν και στο ΕΚΑΒ. Συμβαίνει δυστυχώς και λόγω της ψυχιατρικής υποστελέχωσης που έχουν γίνει στην κλινική να κάνουμε διακομιδή και σε ψυχιατρικούς ασθενείς. Οπότε έρχεται ένα σύν αυτό να επιβαρύνει. Η κραυγή αγωνίας του Διευθυντή της Ψυχιατρικής Ψυχίατρου Γιώργου Γουλιέλμου αποτυπώνει την αγωνία του συνόλου των εργαζομένων για να κρατηθεί όρθιο το δημόσιο σύστημα υγείας. Προσπαθούμε λοιπόν να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες, μπας και οθοποδήσουμε, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Γιατί αλλιώς, άμα καταρρεύσει το ψυχιατρικό σύστημα εδώ πέρα, το σύστημα της ψυχικής υγείας, θα βρεθεί η κοινωνία των Χανίων σε μεγάλο μπελά. Και δεν είναι πολύ εύκολο να πηγαίνει κανείς στους ιδιώτες συναδέλφους, δεν έχουν όλοι χρήματα. Για πρωτόγονες συνθήκες εργασίας μιλούν οι ειδικευόμενοι γιατροί της ψυχιατρικής κλινικής, που δήλωσαν έτοιμοι να υποβάλουν μαζικά τις παραιτήσεις τους, αν δεν τοποθετηθούν άμεσα 3 ειδικευμένοι ψυχιατροί. Δεν υπάρχει καμία εκπαίδευση, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι ειδικευόμενοι είναι εκπαιδευόμενοι πρώτα απ' όλα. Και αυτή τη στιγμή καλούμαστε απλά να μαζέψουμε τα συμμάζευτα. Έχουμε να κάνουμε μάθημα πάνω από ένα χρόνο. Οπότε, για τι ειδικότητα μιλάμε? Η βάρδια βγαίνει με ένα νοσηλευτή και μία νοσηλεύτρια. Κάτι πρέπει να γίνει. Έχουν μετακινηθεί 5 συνάδελφοι σε άλλες θέσεις και δεν έχει αντικαταστεί κανένας. Σήμερα στην ψυχιατρική κλινική νοσηλεύονται 15 ασθενείς, ενώ από την αρχή του χρόνου έχουν γίνει συνολικά 480 εισαγωγές. Ο διευθυντής της κλινικής τονίζει ότι ποτέ ξανά δεν υπήρξε τέτοια συρρήκνωση προσωπικού. Ακόμη και την εποχή που υπήρχε το ψυχιατρίο, δεν είχαμε τέτοιου είδους καταστάσεις να αντιμετωπίσουμε. Υπήρχε τότε επάρκεια, τότε είμαστε 16 γιατροί, έτσι, συμπεριλαμβανομένου και του Κέντρου Ψυχικής Υγείας. Τώρα έχουμε μείνει πολύ λίγοι. Στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας είναι 4 γιατροί αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν 9-10 διαθέσιμοι ψυχίατροι αυτή τη στιγμή για την εφημεριακή κάλυψη. Όπως και οι γιατροί του ΚΟΥΠΣΟΥΗ καλύπτουν με 2 εφημερίες το μήνα την ψυχιατρική κλινική. Αυτό που ζητάνε είναι να υπάρχει και πρωινή κάλυψη. Σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε και κινούμαστε και ελπίζω μέχρι τέλους του Σεπτέμβρη, μάλλον δεν ελπίζω, είμαι σίγουρος, ότι το πρόβλημα θα έχει αποκατασταθεί. Ενδεικτική είναι η κατάσταση και στο ΤΕΠ, ένα από τα πιο νευραλγικά τμήματα, όπου πλέον οι επιθέσεις πολιτών σε βάρος γιατρών και νοσηλευτών είναι καθημερινές. Φανταστείτε, βράδυ στα ΤΕΠ υπάρχουν 2 νοσηλευτές και μπορεί να τύχουν μαζεμένα 3 τροχαία. Πού να προλάβουν οι 2 νοσηλευτές? Δηλαδή θα πρέπει κάτι να γίνει άμεσα. Άμεσα. Κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος βρέθηκε σήμερα στο νοσοκομείο Χανίων σε ένδειξη συμπαράστασης στους γιατρούς και εργαζομένους που διεκδικούν το αυτονόητο. Συνειδητά και με σχέδιο η κυβέρνηση επιχειρεί αφενός να απαξιώσει και να διαλύσει ό,τι έχει απομείνει από το δημόσιο σύστημα υγείας για να το παραδώσει μπιρτμπαρά στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Το πώς υπερασπίζεται μια κοινωνία τα πιο αδύναμα μέλη της, και μιλώντας συγκεκριμένα για τους ανθρώπους με ψυχικές παθήσεις, είναι δείγμα πολιτισμού. Σε πολλές ακόμα κλινικές και κρίσιμα τμήματα, οι ανάγκες των ασθενών καλύπτονται από ιδιώτες γιατρούς που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για να βγουν οι εφημερίες.